Είχαμε μια εξαιρετικά εγκάρδια και φιλική συνάντηση με τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και υπεύθυνο για τα θέματα μετανάστευσης, τον κύριο Μαργαρίτη Σχοινά. Η συζήτηση αναλώθηκε στο μεταναστευτικό. Επεξηγήσαμε τα προβλήματα που η Κύπρος αντιμετωπίζει. Καταθέσαμε τις ανάγκες που η Κύπρος έχει και την στήριξη που διεκδικεί μέσα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και βεβαίως παραθέσαμε τις δικές μας θέσεις και πολιτικές, τις οποίες θα θέλαμε να δούμε στη νέα Ευρωπαϊκή Πολιτική Ασύλου, η οποία αναμένεται να συζητηθεί και ευελπιστούμε να ολοκληρωθεί εντός του ερχόμενου Μαρτίου και πολύ περισσότερο και ειδικότερα στην συνάντηση των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 13 του μήνα. Εκφράζουμε την ικανοποίησή μας γιατί είχαμε την απόλυτη κατανόηση του Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις χρηματοδοτικές ανάγκες που η Κύπρος αντιμετωπίζει. Και αναμένουμε ότι θα συζητήσουμε περαιτέρω τα προβλήματα κατά την επίσκεψη του Αντιπροέδρου στην Κυπριακή Δημοκρατία, ο οποίος έχει αποδεχτεί την πρόσκλησή μας να επισκεφθεί την χώρα για να αξιολογήσει και ο ίδιος το πρόβλημα που σήμερα η Κύπρος αντιμετωπίζει. Εν όψη της επικείμενης έκθεσης προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή από τον αρμόδιο Επίτροπο Δικαιοσύνης, τον κύριο Ρέιντερς, συναντηθήκαμε σήμερα μαζί του και είχαμε την ευκαιρία να παρουσιάσουμε το Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα, να απαντήσουμε τις διάφορες ερωτήσεις και ερωτήματα που έχουν προκύψει και θεωρώ ότι μετά από την ενδελεχή παρουσίαση, την αναλυτική συζήτηση που έγινε, εκτιμούμε ότι οι όποιες αμφιβολίες για το θέμα αξιοπιστίας και φερεγγιότητας του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος θα πρέπει να έχουν εκλείψει. Συναντηθήκαμε ακόμα με τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, τον κύριο Λούκα Χαβιέρ, μιας οργάνωσης η οποία δραστηριοποιείται έντονα στα θέματα κοινωνικής και οικονομικής πολιτικής και η οποία οργάνωση έχει σημαντικό ρόλο στα δρόμενα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη διαμόρφωση πολιτικών. Συζητήσαμε μεταξύ άλλων με τον κύριο Χαβιέρ και το θέμα της δραστηριοποίησης των μη κυβερνητικών οργανώσεων. Εκτιμούμε ότι έγινε μια αποτίμηση του προβλήματος του μεταναστευτικού στην χώρα μας και αποδεχτήκαμε την πρόσκληση να παραστούμε στην ετήσια Γενική Συνέλευση αρχές του καλοκαιριού για να παρουσιάσουμε ακριβώς στην ολότητα των μελών της συγκεκριμένης Επιτροπής το πρόβλημα που η Κύπρος αντιμετωπίζει.